Όλα δείχνουν ότι θα γίνουμε από πολλά χωριά χωριάτε στην Πελοπόννησο με αφορμή τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το 2021 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό γιατί πολλές περιοχές στο Μοριά διεκδικούν την έναρξη του επαναστατικού αγώνα. Και πολλοί φυσικά αμφισβητούν το γεγονός πως ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στην Αγία Λαύρα κήρυξε την Επανάσταση και έδωσε το σύνθημα. Προημερών έγινε γνωστό ότι στην Αχαΐα τριμελής επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο και μέλη τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρο Νασιώτη και τον Ειδικό Σύμβουλο Ανδρέα Φούρα αναλαμβάνει δράση για τους εορτασμούς του 2021. Μάλιστα, τα μέλη της Επιτροπής πήγαν και στην Τρίπολη πριν μερικές ημέρες, όπου τους υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η ομολογήτη από την Τρίπολη, την Πύλο, το Αίγιο και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Νικόλαος Ζαχαριάς. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η σύνδεση των πέντε πόλεων εν ώψη της επετείου 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Κάθε μία από τις πόλεις αυτές αντιστοιχίζονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα, το Αίγιο με τη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, τα Καλάβρητα με την έναρξη του αγώνα και την ορκωμοσία στη Μονή της Αγίας Λαύρας, την Καλαμάτα ως πρώτη απελευθερωμένη πόλη στις 23 Μαρτίου 1821, την Τρίπολη με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και την Πύλο με την Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Όμως κατά τη συνάντηση φάνηκε ξεκάθαρα πως η κίνηση των δημάρχων της Πελοποννήσου είναι μια κίνηση η οποία βάζει την πόλη των Καλαβρίτων σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την Καλαμάτα στο πρόγραμμα των εορτασμών που πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Δεν πάμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Η ιστορία είναι γραμμένη. Από εκεί και πέρα πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο πρέπει να γιορταστεί σε όλη την Ελλάδα, ναι. και φυσικά να μακριά από όλες αυτές τις αντιπαλότητες, διότι προσβλέπουμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες όλες τις εκδηλώσεις σε διάφορα πράγματα και δεν θα χάσουμε το σκοπό μας, ο οποίος είναι αυτός, να εμπλακούμε τουλάχιστον εμείς σε ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τοπικιστικές, αν θέλετε, αντιλήψεις ή διεκδικήσεις και το καθεξής. Η ιστορία είναι γραμμένη, τη γνωρίζουμε, υπάρχουν πλήθος σημείων μέσα στη Δυτική Ελλάδα, χώρια ξέχωρα φυσικά από τα Καλάβρητα και το Μεσολόγγι που είναι ορόσημα και το καταλαβαίνετε αυτό και το ξέρουν, ναι, όλοι. Εμείς λοιπόν θα αναδείξουμε όλες αυτές τις περιοχές και θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, δηλαδή τους Δήμους, αλλά και με τους φορείς που υπάρχουν, επιστημονικούς ή αν θέλετε και άλλους φορείς, πολιτιστικούς, συλλόγους, να διοργανώσουμε εκδηλώσεις οι οποίες στην ουσία στοχεύουν σε διάφορους άξονες.